Η περιοχή μας επλήγει από τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε έκταση και με σφοδρότητα. Βροχές, καταιγίδες, διανόητες άνεμοι. Αυτό έχει μεγάλες συνέπειες και στο φυσικό περιβάλλον και στο ανθρωπογενές που αφορά την ασφάλειά του, αλλά γενικότερα στη ζωή, την κοινωνική, οικονομική και παραγωγική της περιφέρειας. Συνέπειες εκτεταμένες στο οδικό δίκτυο, επαρχιακό και δημοτικό, στην ίδρυση και κυρίως σε δημοτικά διαμερίσματα από μακρυσμένων περιοχών, κατολιστήσεις εκτεταμένες σε όλο το δίκτυο, εκτροπές, προβλήματα στα ποτάμια μας. Κηρύξαμε ως περιφέρεια έγκαιρα σε καθεστώς εκτάκτου ανάγκης 5 δήμους. Αναφέρω ελεκτικά το Δήμο Ναυπακτίας στο μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών διαμερισμάτων, το Δήμο Θέρμου και εκεί το μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών διαμερισμάτων, Δήμο Αυρινίου στον ορεινό κυρίως τόπο και το Δήμο Αμφιλοχίας κυρίως τα χωριά του πρώην Δήμου Λινάκου, γνωστό σε εμάς όλους τα χωριά του Βάλτου. Και βεβαίως το Δήμο Καλαβρίτων, με πιο εστιασμένα γιατί ήταν λιγότερα τα προβλήματα, αλλά και ο Δήμος Καλαβρίτων. Προτεραιότητά μας ήταν οι ανθρώπινες ζωές και η πρόσβαση, η οδική σε όλα τα χωριά, για να καταστήσουμε το στοιχειώδες αλλά πολύ κρίσιμο που είναι η επικοινωνία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις άλλες απαιτήσεις που είχαμε. Να δώσουμε νερό, να επανέλθει το ρεύμα που είχε κοπεί σε πάρα πολλές κοινότητες και πάνω απ' όλα να δώσουμε μια ασφάλεια, αλληλεγγύη, ανθρωπιά και στήριξη στους κατοίκους που το είχαν ανάγκη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαμε και εστιαστήκαμε ήταν κυρίως στο δημοτικό διαμέρισμα της Κλεπά, όπου από τα κατολιστικά φαινόμενα ο κεντρικός οικισμός σχεδόν κατέρευσε, 4 σπίτια αφανίστηκαν και πάνω από 15 με 20, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί αύριο, να βρίσκονται εκτός δυνατοτήτων κατοικήσεων. Βεβαίως, το δεύτερο που είχαμε ήταν δημοτικό διαμέρισμα Πλάκας Καλαβρίτων. Για όλους εμάς ο Αχαιός, η γνωστή σε όλους Μωρόκοβα. Αυτό είναι το χωριό που υπέστη τα καθοριστικά φαινόμενα. Δύο λόγια θέλω να πω και να δώσουμε το λόγο στους αντιπεριφερειάρχες που χειρίστηκαν και πολύ κοντά τα θέματα. Εγώ, αγαπητοί φίλοι, βρέθηκα και στα δύο χωριά. Την Κυριακή το πρωί, εκτάκτως, έφυγα για την Πλάκα, όπου το φαινόμενο ήταν σε εξέλιξη με συνεργεία γεωλόγων από το ΕΔΜΕ. Παρόλο ότι την προηγούμενη μέρα είχαν πάει οι δικοί μας επιστήμονες και τεχνικοί και από την Περιφερειακή Ενότητα Χαΐας με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και από το Δήμο Καλαβρίτων. Το δύσκολο για όλους εμάς ήταν στην Κλεπά. Ήταν δύσκολη επικοινωνία, έως αδύνατη επικοινωνία. Το οδικό δίκτυο ήταν βομβαρδισμένο τοπίο από όποια πλευρά και να πηγαίναμε. Καταφέραμε όμως, πολύ δύσκολα να το καταφέραμε, σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κεντρικά, αλλά και με τον αρχηγό και κυρίως με τον υπαρχηγό της πυροσβεστικής, το οποίο θέλω και αυτό να τον ευχαριστήσω δημόσια, τον Διαμαντή του Κανελόπουλο, να σηκωθεί ένα ελικόπτερο να σώσουμε ανθρώπους που το είχαν άμεση ανάγκη. Μία συμπολίτησά μας είχε ανάγκη μετεγχειρητικής εξέτασης. Ήταν ένα παιδί και άλλοι 4 συμπολίτες. Καταφέραμε μία η ώρα, σηκώθηκε το ελικόπτερο, πήγε και μας έδωσε μία πρώτη χαρά γιατί δώσαμε χαρά στους ίδιους τους ανθρώπους. Τα επόμενα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και παραμένουν πολύ δύσκολα ακόμη και σήμερα που μιλάμε. Δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη η ζωή. Ούτε η οικονομική, ούτε η παραγωγική,
έχουμε πολλές ελλείψεις. Από και μετά πρέπει να ξέρετε, έχω μιλήσει με τον υπουργό, τον νέο υπουργό, τον κύριο Βούτσι, χθες που βρέθηκα στην Αθήνα, έθεσα όλα τα θέματα που έχουν προκύψει από τις μεγάλες καταστροφές, του ζήτησα την οικονομική στήριξη, την αλλαγή και ό,τι χρειάζεται και επιστημονικά να παρέχουμε. Είχα διαρκή επικοινωνία, αλλά πήγα και επισκέφτηκα τον κύριο Σπίτζη, τον νέο υπουργό, γιατί από εδώ και μετά ένα μέρος φεύγει από εμάς, πάει στην υπηρεσία αποκατάστασης σεισμοπλήκτων που ξέρουμε, ΙΑΣ Θεομηνιών, να το πω με τον ευρύτερο ρόλο. Θεωρώ ότι θα είναι κοντά μας και βεβαίως με ευθύνη των αντιπεριφερειακών έγιναν μια πρώτη εκτίμηση για τις ζημιές που έχουμε υποστεί και τι διεκδικούμε. Θέλω να πω, αγαπητοί πρόεδρος και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι πληγές που να γιατρέψουν είναι πολλές και είναι μπροστά μας. Και έχουμε μπροστά μας ένα διαρκή αγώνα. Σε μια πολύ δύσκολη περίοδο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε αυτά που έχουμε ανάγκη ως περιφέρεια, αυτά που έχουν ανάγκη οι συμπολίτες μας, προκειμένου και να νιώθουν ασφαλείς και να υπάρχει ένα σεβασμός στην ποιότητα ζωής τους, αλλά ταυτόχρονα να αποκαταστήσουμε όλα αυτά που έχουμε πάρει.